Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητριάδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Τώρα, γίνεται πολλής λόγος για εκλογικούς καταλόγους, για να εγγραφούν όλοι όσο και όσο γίνεται περισσότεροι πριν από τις εκλογές του Ιουνίου. Και το ερώτημα των πολιτών, και θα ήθελα τα δικά σας φώτα σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν εγγράφονται αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους όσοι κλείνουν τα 18 τους χρόνια. Υπάρχουν συνταγματικά κολλήματα, υπάρχουν άλλα νομικά ζητήματα, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Έχετε θέση επ' αυτού, κύριε Δημητριάδη? Απόλυτη θέση. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει από πέρσι. Ο πρόεδρος το είχε εξαγγείλει και εκείνος στο πρόγραμμά του. Μάλιστα, ένα από τα 84 μέτρα που μας είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα είναι ότι θα υπάρχει αυτόματη εγγραφή των ατόμων που κλείνουν τα 18 στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Το θέμα όμως τώρα είναι ότι το ζήτημα έχει καταστεί επίγον. Οι εκλογικοί κατάλογοι πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι τις 2 Απριλίου. Άρα η νομοθεσία αυτή ή τα διατάγματα του Υπουργού, αναλόγως του τι χρειάζεται, πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να γίνει αυτόματη εγγραφή αυτών των ψηφοφόρων μέχρι τις 2 Απριλίου. Διαφορετικά, τι να κάνουμε την τροποποίηση του νόμου ή την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο αν οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να ψηφίσουν τον Ιούνιο? Γι' αυτό είναι επίγον. Και ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι για τους Τουρκοκύπριους η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους όταν γίνουν 18 γίνεται αυτόματα. Καλά, για τους Ελληνοκύπριους γιατί δεν γίνεται αυτόματα? Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα. Φαντάζομαι αυτό το ερώτημα το θέσατε ξανά, γιατί δεν γίνεται αυτόματα για τους Ελληνοκύπριους και γίνεται για τους Τουρκοκύπριους. Τι απαντάνε σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δημητριάδη? Δεν πήρα ακόμη απάντηση. Α, δεν πήρατε απάντηση. Πολλές φορές το έχω θέσει, αλλά το ζητούμενο δεν είναι να θέτουμε εμείς οι δύο ερωτήματα. Το ζητούμενο είναι η Βουλή αύριο να τροποποιήσει τον νόμο ούτως ώστε να γίνεται αυτόματα η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Και αν μας πούν ότι μα είναι τεράστιος ο όγκος, διότι είναι, ξέρω εγώ, 100.000 άνθρωποι που θα γραφτούν και δεν θα προλαβαίνουμε, τότε να κάνουν μια μεταβατική περίοδο και να πούν θα εγγραφούν όλοι που έκλεισαν τα 18 τους τα τελευταία 10 χρόνια και για τους υπόλοιπους θα δώσουμε χρόνο μέχρι το τέλος του χρόνου, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να δικαιούνται να ψηφίσουν στις 9 Ιουνίου. Και αυτό τώρα αν μας πούν, δηλαδή δεν γίνεται, γιατί είναι πολύ αυτό, υπάρχει άλλος τρόπος να ρυθμιστεί, να βάζουν ομάδες, να βάζουν, ξέρω εγώ, μικρότερες... Να αγοράσει υπηρεσίες το Υπουργείο για να το κάνει. Να βγει έξω με προσφορά, να αγοράσει υπηρεσίες και να το κάνει. Εκτός βέβαια και αν ο πρόεδρος όταν έκανε την εξαγγελία, την έκανε για μετά τις εκλογές ή αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν οι νέοι να γράφονται αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους. Διότι υπάρχει και το ανάποδο. Γιατί τόσο καιρό δεν το έκαναν όλες αυτές οι κυβερνήσεις? Στο ερώτημα, στο επιχείρημα τώρα το θυμήθηκα, που λένε ότι ξέρω εγώ μπορεί να είναι κάποιος στην Αυστραλία 30 χρόνια και να είναι την ημέρα των εκλογών στην Κύπρο. Και να μπορεί να πάει να εγγράφει, να πάει να ψηφίσει. Αυτό θα δημιουργήσει οποιαδήποτε προβλήματα, κύριε Δημητριάδη? Δεν βλέπω λόγο να δημιουργήσει προβλήματα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η εξαίρεση. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κανόνας. Όταν, αγαπητέ Νικήτα, έρχεται το προσκλητήριο από το στρατό, όταν κλείσεις τα 18 σου στους άντρες, γιατί να μην έρχεται και το εκλογικό βιβλιάριο μαζί? Μάλιστα. Αυτό και όπως σου λένε, κάνει Αριάδη και όλα τα υπόλοιπα να γράψεις τον άνθρωπο που πάει στρατό, να γίνεται και αυτή η διαδικασία. Ναι, ή αυτόματα να μας... Είναι δικαίωμα του Κύπριου πολίτη να ψηφίζει. Αυτό το δικαίωμα του περιορίζεται διότι κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να γίνει εγγραφή, πράγμα το οποίο για τους Τουρκοκύπριους δεν το εφαρμόζουν. Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει αυτό το αλαλούμ και να μας το εξηγήσει ούτως ώστε να λυθεί πριν τις 2 Απριλίου. Διότι αν το κόλπο γίνει μετά τις 2 Απριλίου και πάλι δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Αυτός ο κάποιος θα είναι αύριο να απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.